Όχι νωρίτερα από το 2018 θα λειτουργήσει ο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων που η δισά. Τα σχέδια θα κατευθυνθούν για προέγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντο μετά και την ψήφιση από το Δημοτικά Συμβούλιο Χανίων και Πλατανιά και στόχο είναι να υπάρξει η προέγκριση ώστε στη συνέχεια να γίνει και σχετική μελέτη. Είναι μια πρόταση που κατατίθεται από κοινού μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Πλατανιά. Ούτω ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο στο οποίο θα μεταφορτώνονται τα απορρίμματα και έτσι θα μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα και εξοικονομώντα πάρα πολλέ διαδρομέ. Όσον γίνει η προένταξη τη πρόταση, καταρχήν, στη συνέχεια να γίνει η αξιολόγηση του πλήρου πλέον συμπληρωμένου φακέλου, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε μέσα στο εξάμεινο του 2017. Μετά θα πάμε στη διαδικασία τη υλοποίηση, εφόσον η πρόταση αυτή επιλεγεί. Καθώ πρόκειται για προέγκριση, αυτό που αποστέλλεται δεν είναι ο τελικό φάκελο. Ταυτόχρονα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα πού ακριβώ θα γίνει ο σταθμό, καθώ τα οικόπεδα που έχουν βρεθεί δεν φαίνεται να είναι ικανοποιητικά. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ύψου περίπου, θα δούμε τελική πρόταση, 4 εκατομμυρίων ευρώ και θα περιλαμβάνει μέσα και την αγορά ενό οικόπεδου περίπου 10 στρεμάτων. Άρα λοιπόν θα βρούμε ένα οικόπεδο το οποίο θα έχει μια τέτοια θέση κατάλληλη για να εξυπηρετεί ουσιαστικά όλα τα απορρίμματα που έρχονται από το Δήμο Χανίων και από το Δήμο Πλατανιά κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχει βρεθεί. Ο χώρο που έχει βρεθεί είναι περίπου 6 τρεμάτων. Θα επιδιώξουμε να βρούμε ένα μεγαλύτερο χώρο. Αυτά τα εκόπτα τα οποία είχαν βρεθεί από κοινό από την Επιτροπή είχαν κρυθεί εν μέρη επιλέξιμα. Δεν ήταν όμω οι καλύτερε δυνατέ επιλογέ. Και ω εκ τούτου είμαστε στη διαδικασία με το Δήμο Χανίων να επιλεγεί μια τρίτη επιλογή, η οποία θα καλύψει και για μεγάλο πράσινο σημείο, αλλά και έναν σταθμό μεταφόρτωση τέτοιο μπορεί να καλύπτει τι ανάγκε και των δύο Δήμων, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αναγνωρίζεται κοινά ότι το βόρειο παραλιακό τμήμα έχει το μεγαλύτερο αριθμό των σημείων. Των Έστω και έτσι, όμω, αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων θα πρέπει και να φτιαχτεί. Πράγμα που σημαίνει ότι πάμε για το 2018. Εάν τα πράγματα τρέξουν βέβαια και από το Υπουργείο, διότι αυτά είναι προγράμματα που τρέχουν μέσω ΕΣΠΑ, εάν λοιπόν αυτά τα πράγματα τρέξουν σύμφωνα με τα προχρονοδιαγράμματα τα οποία γνωρίζουμε, θα μπορούσε και προ τα τέλη του 2017 να λειτουργήσει ένα τέτοιο χώρο. Η υλοποίηση δεν θα είναι κάτι το πολύ σημαντικό, θα είναι επιτοπίζον προμήθεια θα είναι ένα προμήθεια των τράκτερων και των επικαθήμενων. Άρα, εγώ αυτό που μπορώ να προβλέψω είναι ότι εφόσον επιλεγεί πρώτα στην και εφόσον το έργο ενταχθεί, από την ώρα τη ένταξη δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο χρόνο υλοποίηση.